Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο Νίκος Φίλης. Κύριε Φίλη, καλημέρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, καλά. Κύριε Υπουργέ. Καλά είμαστε. Τώρα, καλά όσο είμαστε. Μπορούμε μια τέτοια. Ναι. Με τόσους βαριά νεκρούς. Βαριά μέρα, και με... βαρύ κλίμα. Έχουμε συγκλονιστεί με τους ανθρώπους. Και με άλλους τόσους στο βυθό. Στα αμπάρια μέσα που... ξεπερνάει τη λογική και όλα αυτά. Δηλαδή... προκαλούν τα αισθήματά μας. Φυσικά. Με αποτροπιασμό βλέπουμε αυτό το έγκλημα. Γιατί πρώτη για προαναγγελθέν είναι έγκλημα. Δεν είναι απλά δυστύχημα. Φυσικά, όταν ανεβαίνουν 750 άτομα σε αυτό το σαπιοκάραβο. Και ο καπετάνιος την κάνει κιόλας. Κοιτάξτε, θα ψάξει φαντάζομαι η δικαιοσύνη και οι διεθνείς. Ναι. Λένε ότι είναι ήδη 3-4 από τους διακινητές είναι μεταξύ 8 των διασωθέντων. 8-4, είναι συγκεκριμένες. Πάντως κάποια από τους διακινητές είναι. Ένα λεπτό. Οι διακινητές κάνουν τη δουλειά τους. Ναι. Δυστυχώς με πλάτες κυβερνητικές στις χώρες τους. Ναι, σωστό. Αλλά και ευρωπαϊκές. Προσέξτε. Δεν είναι άγνωστοι αυτοί οι διακινητές που παίρνουν τα παιχνίδια. Ευρωπαϊκές, τι πλάτες. Αξιοποιούν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες διαμορφώνει και η Ελλάδα. Δηλαδή. Θα δούμε τι έγινε αυτή τη στιγμή. Οι διακινητές πάντως είναι εγκληματίες και παράνομοι. Ασχέτως τι αξιοποιούν, πρέπει όπου, όποιο κράτος μπορεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό του να τους συλλαμβάνει και να τους τιμωρεί. Πολύ σωστά το. Για να τους συνέλαβε λοιπόν το λιμενικό. Ποιον, ποιος. Είχε διάλογο μαζί τους και τους άκουγε που λέγανε φυγέτε από κοντά στα ελληνικά. Στα πλωτά του λιμενικού. Μπορούσε το λιμενικό σε διεθνή ύδατα να συλλάβει. Βεβαίως και μπορεί. Παράνομο φορτίο εισαγωγικά είναι. Εγκληματική ενέργεια, όπως σωστά είπατε νωρίτερα, είναι η ιστορία των λάθρων διακινητών. Δηλαδή θα έπρεπε να ανεβούν. Πέστε μας ακριβώς πώς θα μπορούσε να γίνει. Να ανεβούν πάνω στο πλοίο. Δεν να του συλλάβουν. Δεν ήταν στο δρόμο, στη θάλασσα ήταν. Ένα λεπτό. Ήταν τα διεθνή ύδατα. Ναι. Βεβαίως. Τα διεθνή ύδατα σε άλλους χώρους που παρεμβαίνει το λιμενικό, κάνει pushbacks. Αφήστε τα τώρα αυτά. Τα ξέρουμε. Δηλαδή τους έκαναν pushbacks εκεί πέρα και έτσι έπεσε το πλοίο. Όχι. Να ακούτε κύριε Κοραϊά. Όχι, θέλω. Δεν θέλω. Ναι, επαναλάβω. Ναι. Ένα πλοίο πλέει στα διεθνή ύδατα. Μάλιστα. Υπάρχει σήμα ότι το πλοίο αυτό κινδυνεύει. Υπάρχουν καταγεγραμμένες ταινίες με βάση τα σήματα αυτά που στείλανε οργανώσεις διάσωσης των μεταναστών και των προσφύγων. Ναι. Κατευθυμένα σήματα είναι αυτά. Υπάρχει σήμα από την Ιταλία στην Ελλάδα ότι το πλοίο αυτό που πηγαίνει υπάρχει κίνδυνος. Τι κάνουμε εμείς? Θεωρείτε ότι υπήρξε πλημελής στάση από την πλευρά του λιμενικού? Πρέπει να ερευνηθεί. Και το επιχείρημα ότι ήταν σε διεθνή ύδατα και δεν μπορούσαμε να παρέμβουμε δεν είναι επιχείρημα. Πρωτεύει η διάσωση 700 ανθρώπων. Μάλιστα. Όχι, εγώ σε αυτό συμφωνώ με τον κύριο Φίλη. Δηλαδή, απλά ακούσαμε, κύριε Φίλη, γιατί βγήκε. Ότι ήθελα να πάνε στην Ιταλία. Βγήκε και ο εκπρόσωπος του λιμενικού 2-3 φορές και είπε ότι αν πηγαίναμε να τους διασώσουμε με το ζόρι, θα μπορούσε να υπάρχει κίνδυνος να βουλιάξει το πλοίο. Αυτό που στη συνέχεια έγινε, δηλαδή για άλλους λόγους. Άρα λοιπόν τι συζητάμε. Δεν έχει σχέδιο. Θα έστελνε παραπλέοντα πλοία, θα κάποιο σχέδιο. Μα επειδή υπήρχε κάποιο σχέδιο. Έκανε 3 ώρες να σηκωθεί το αεροπλάνο, το λιμενικό λέει ότι οι 100 τόσοι άνθρωποι που διασώθηκαν ακριβώς γιατί το λιμενικό έμεινε εκεί δίπλα στο πλοίο. Και όταν είδε ότι το πλοίο βουλιάζει, πήγε και τους διέσωσε. Κάτσε, εγώ δεν θέλω να πω στη συζήτηση τώρα αυτή, αλλά πρέπει να υπάρξει αυτή η κουβέντα. Καλά, έρευνα προφανώς. Τα ερωτήματα τα οποία διαβάζω σήμερα διατυπώνονται και στο NGR, που είναι αναλυτικό ρεπορτάζ, και αναφέρεται και στις μαρτυρίες των διασωστών. Ναι. Εκμηδιωμένες μαρτυρίες. Τώρα υπάρχει. Μια... των συντακτών. Ναι, μια και λέτε για τα ερωτήματα, υπάρχει μια τοποθέτηση του πολύ γνωστού και τον έχετε φιλοξενήσει και εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ ενώ σε εκδηλώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κ. Αποστολόπουλου, ο οποίος έχει μια τέτοια λογική ότι το λιμενικό τους άφησε να πνιγούν και ότι πρέπει να γίνουν συλλήψεις. Εγώ δεν προχωρώ σε τέτοια συμπεράσματα. Ναι. Πρέπει να διερευνηθούν, λέω. Μάλιστα. Και η προπαγάνδα που γίνεται σήμερα. Από κυβερνητικά, από νεοδημοκρατικά ουσιαστικά κέντρα, πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, τι προπαγάνδα. Προπαγάνδα ότι όλα γίνανε καλά. Δεν γίνανε όλα καλά. Κάτι υπάρχει. Όταν πνίγονται 700 άνθρωποι που είναι στα χέρια σου στην ουσία, κάτι έχει συμβεί. Μάλιστα. Κάτι έχει συμβεί.
Άρα λέτε ότι υπάρχουν ευθύνες και από ελληνικής πλευράς. Βεβαίως. Να δούμε ποιες είναι οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν. Αυτό είναι να γίνει. Γιατί να μην γίνει. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Φίλη. Προφανώς. Τι έγινε ακριβώς, να φωτιστούν οι συνθήκες. Η ελληνική κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι υπηρεσιακή, έχει συνομολογήσει, έχει συμφωνήσει το νέο σύμφωνο μετανάστευσης, το οποίο αποτελεί μήτρα νέων εγκλημάτων. Είναι το νέο σύμφωνο μετανάστευσης με το οποίο δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση οι πλούσιες χώρες του Βορρά για να υπάρχει κατανομή των προσφύγων. Μένουν προφανώς το σύνολο. 20.000 ευρώ που πληρώνουν πρόστιμο σε εισαγωγικά επιδότηση. Για να υπάρξει συμφωνία. Κύριε Φίλη, για να υπάρξει συμφωνία, προφανώς συμφώνησαν όλες οι χώρες, όχι μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Βεβαίως, μα εγώ οι άλλοι, ο πλούσιος Βορράς, αυτό κάνει. Όχι, και οι άλλες κυβερνήσεις του Νότου, ας πούμε οι Ισπανικοί. Κύριε Φίλη, εσείς τι προτείνετε. Και οι Ισπανικοί με τον Σάντσεθ και τους Ποντέμους μέχρι πρόσφατα. Και η Μελόνι πρωτοστατούν σε αυτό το θέμα. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα θέμα αξιών. Και ο Σάντσεθ, όπως είπαμε. Θα δούμε τι είναι όλοι. Βεβαίως, γιατί δεν είχε στη Βόρεια Αφρική προβλήματα αντιμετώπισης των μεταναστών με βίαιο τρόπο. Άρα εσείς τι προτείνετε να κάνει η Ευρώπη. Υπάρχει ανάγκη μιας νέας πολιτικής η οποία έχει τρεις κατευθύνσεις. Άμεσα. Πρέπει να επιβληθεί ένα καθεστώς κατανομής των προσφύγων και των μεταναστών αναλογικά σε όλη την Ευρώπη. Αυτό και πόσα χρόνια το προσπαθούν οι ελληνικές κυβερνήσεις και εσείς. Και σήμερα, να μην θυμίσω ότι η απαγόρευση η απαγόρευση που έλεγε και ο Αβραμόπουλος δεν μπορούσαν να περάσουν στην Ευρώπη. Λίγο πιο σύντομα τα ερωτήματα για να μπορώ να απαντάω κιόλας. Ναι, αλλά λέω λοιπόν, τώρα μιλάμε. Μην μου λέτε που πες να ξυνά τα φίλια. Τώρα κάτι έχει συμβεί. Πνίγεται κόσμος. 27.000 νεκροί στις θάλασσες στη Μεσόγειο την τελευταία δεκαετία. Τώρα μιλάμε. 700 χθες. Θα αξιώσει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια νέα πολιτική. Μάλιστα. Μαζί με άλλες χώρες. Όχι μόνη της, μαζί με άλλες χώρες. Προφανώς. Είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα αυτό που θέλετε. Επειδή δεν έχουμε πολύ. Ζούμε από την απαράδεκτη εμπορευματοποίηση της στοιχείας ότι δίνουν 20.000 το κεφάλι για κάθε πρόσφυγα και μετανάστη που κρατάμε στην Ελλάδα, στην Ιταλία, οι βόρειες χώρες και τελειώνουν. Αυτό είναι κρίσιμο ερώτημα. Δεύτερο θέμα. Δεύτερος φάκτορας σημαντικός. Πείτε τα λίγο γρήγορα, γιατί έχουμε τρία λεπτά να σας κάνουμε ακόμα μια ερώτηση. Για την Πρόεδρο. Η Ένωση, αλλά και γενικότερα του πλούσιου Βορρά και της Αμερικής και άλλων, για να αρθούν σταδιακά οι αιτίες που σήμερα σπρώχνουν τους ανθρώπους απελπισμένους από την Αφρική και από την Ασία στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και που είναι οι πόλεμοι που δημιούνται και με παρέμβαση της Δύσης, είναι η φτώχεια, η δυστυχία και η κλιματική κρίση με την κρυασία. Σωστό είναι αυτό. Αν σε αυτά δεν υπάρξουν μεγάλες πολιτικές πρωτοβουλίες από την πλευρά και της Δύσης και της Ελλάδας βεβαίως, γιατί μας αφορά άμεσα το θέμα, τότε το πράγμα δεν τελειώνει. Μάλιστα. Μία ερώτηση ακόμα, κύριε Φίλη, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι, είδαμε την ανάρτησή σας στο Facebook. Είπατε ότι η πρόεδρος, ότι τα παιδιά και οι νεολαίοι που ήταν στην Καλαμάτα αποστομωτικά απάντησαν στην πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Ποια ήταν η αποστομωτική, τι θεωρείτε ακριβώς το αυτό που της έλεγαν ντροπή σας, που είναι την Βορύφο. Το διάλογο τον προκάλεσε η κυρία Πρόεδρος. Ναι, γιατί πήγε εκεί πέρα. Ό,τι είπανε για να συμπαρασταθούν τα θύματα που είχαν. Δεν είπαν ακριβώς αυτό. Είπαν ότι είστε εδώ και στηρίζετε μια κυβέρνηση που σκοτώνει ανθρώπους στον Εύρο. Οι ίδιοι γιατί δεν εκεί. Οι ίδιοι δεν πήγαν την κυρία Πρόεδρο, τη βρήκανε. Ναι, αλλά όταν πας να βοηθήσεις εκεί, δεν λες. Πώς πήγε η Πρόεδρος τώρα. Δεύτερο θέμα τώρα. Ναι. Σκοτώνει η κυβέρνηση, κύριε Φίλη, της Νέας Δημοκρατίας μετανάστες στον Εύρο. Η κυβέρνηση προσωπικά, ο Μητσοτάκης, δεν πυροβολεί, δεν σκοτώνει. Αλλά οι πολιτικές που ακολουθεί και η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, σκοτώνουν και πνίγουν τον κόσμο. Μάλιστα. Ναι, οι πολιτικές, ναι, αλλά οι νεολαίοι έλεγαν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη σκοτώνει τους ανθρώπους στον Εύρο. Τι λένε οι νεολαίοι με ένα μεταφράζον. Μα λέτε όμως ότι, την αποστόμωσαν. Αυτά τις έλεγα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που συνυπογράφηκε ο Μητσοτάκης σκοτώνει και πνίγει τον κόσμο. Ναι. Φίλε, ναι, αλλά όταν γράφετε στο Facebook ότι την αποστόμωσαν οι νεολαίοι τις έλεγαν αυτά. Ότι είναι πρόεδρος μιας κυβέρνησης που σκοτώνει οι μετανάστες. Η κυρία Πρόεδρος, η οποία αυτή προκάλεσε το διάλογο, επαναλαμβάνω, και όχι τα παιδιά, ναι, είπε ότι όποιοι φωνάζουν δεν έχουν και δίκιο. Και τις απάντησαν δίκιο έχουν όσοι είναι με την αλληλεγγύη. Αυτό είναι πολύ σοφή
πολύ βιωματική. Σε αυτό δηλαδή. Η πρόεδρος είπε άλλα, και κάτι άλλο. Άρα τα άλλα τα καταγγέλλετε, δεν συμφωνείτε με αυτά που τις είπανε. Τι να καταγγείλω, δεν άκουσα κάτι να καταγγείλω. Όχι, δεν ακούσατε. Ακούσαμε τα παιδιά να λένε. Τι διάλογος. Την Βορύχο που είπαν την πρόεδρο, είπαν. Τη είπαν ότι είναι την Βορύχο επειδή βγάζει φωτογραφίες στο φράχτη στον Εύρο. Τη είπαν ότι είναι πολιτική την Βορύχο αυτό. Είναι ένα πολιτικό χαρακτηρισμό. Συμφωνείτε με αυτόν. Η πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ορίστε. Δεν είναι κανεί υπεράνω κριτική. Όχι, υπεράνω κριτική δεν είναι κανεί. Δήλωσε διάλογο με του πολίτε και οι πολίτε απαντήσαν. Ναι, επειδή οι πολίτες ήταν και νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό ρωτάμε αν συμφωνείτε με αυτό. Το άκουσα. Το όχι, συμφωνώ απολύτως. Εντάξει, κύριε φίλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Όταν πηγαίνει να περπατήσει στο δρόμο και του κάνουν όχι κόσμιες, επιθέσεις, θυμάστε τι έγινε, του πετάξανε. Δεν απαντούσε με αυτόν τον τρόπο, ότι είναι έγκλημα καθοσιώσεως και αμαρτία να υπάρχει διάλογο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μα δε, καθόλου δεν είπαμε αυτό. Λοιπόν, πρέπει, δεν γίνεται, πρέπει να φύγουμε, είμαστε εκτός χρόνου. Κύριε φίλε, ευχαριστούμε πολύ. Μία φράση μόνο, μία φράση. Δεν πρέπει να τα ματρόσκυλα του πλούσιου του Βορρά απέναντι στους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Μάλιστα. Και αυτό που μας κάνουν. Ματρόσκυλα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.